Σήμερα η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, πηξίδα του σήμερα και φάρος του μέλλοντος, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του. Εμείς θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε μέσω Skype με τον κύριο Τάσο Χατζιαναστασίου. Είναι οργανωτικός γραμματείας Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων. Κύριε Χατζιαναστασίου, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Και εγώ σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τιμή της πρόσκλησης. Εάν σας ζητούσα μία σύντομη περιγραφή για την ελληνική γλώσσα, θα τη δίνατε μέσα από λίγες προτάσεις. Ναι, και μάλιστα, μα τη δώσατε εσείς. Η ελληνική γλώσσα είναι ακριβώς η κυρία Αναστασία που 82 ετών κάνει ιστιοσανίδα και πετάει στα κύματα. Αυτό είναι η ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι η ελληνική γλώσσα. Είναι τόσο ακριβώς, είναι τόσων χιλιάδων ετών και διαρκώς ανανεώνεται, διαρκώς αναζωογονεί όσους ασχολούνται, όσους κοινωνούν αυτή τη γλώσσα και πραγματικά με ενθουσίασε, όπως και φαντάζομαι όλους τους θεατές σας, η προηγούμενη συνέντευξη και αυτή την ζωντάνια μιας 82χρονης κυρίας συμβολίζει, έτσι, αυτό σκεφτόμουν την ώρα που την άκουγα, την ελληνική γλώσσα. Διαρκώς νέα. Και αυτό, κοιτάξτε, δεν το λέμε εμείς από έτσι, πώς το λένε, για να ευλογήσουμε τα γένια μας, από σοβινισμό, αν θέλετε. Είναι μια διαπίστωση που την κάνουν διεθνώς όσοι ασχολούνται με την ελληνική γλώσσα. Είχα την τιμή, μεγάλη τιμή και χαρά, να διδάξω κάποια χρόνια ελληνικά στην έδρα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Παλέρμου στη Σικελία της Ιταλίας, που δεν είναι πολύ γνωστό, είναι η πρώτη έδρα νέων ελληνικών σπουδών σε ολόκληρη την Ιταλία. Εκεί οι ελληνιστές καθηγητές, Ιταλοί όλοι τους, αλλά και οι φοιτητές, αντιμετώπιζαν με τέτοιο σεβασμό, με τέτοιο αγάπη την ελληνική γλώσσα, που ήταν πραγματικά συγκινητικό και την έβλεπα και εγώ πλέον από την απόσταση του εξωτερικού, έτσι με άλλο μάτι, και αυτό πρέπει να το βλέπουμε κι εμείς. Δηλαδή είναι κρίμα εδώ στην Ελλάδα ότι δεν το φροντίζεις, ότι ακριβώς δεν δίνεις αγάπη, είναι καταδικασμένο να μαραζώσει. Και κύριε Χατζιαναστασίου, πολλά τα παραδείγματα και κατά τη διάρκεια της επιδημιολογικής κρίσης. Και θέλω να σας ρωτήσω αν η μόδα των γκρίκλης και όρων όπως το give away, click away, γνωρίζετε κι εσείς, έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Είναι ο πιο σημαντικός εχθρός. Και αν υπερισχύσει τελικά. Και πρέπει να σας συγχαρώ για την στάση σας. Υποχρέωσή μας είναι, υποχρέωσή μας. Να ανοίγουμε αυτές τις συζητήσεις. Και την ευαισθησία σας. Έτσι. Είναι αυτό μεγάλος εχθρός. Κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα. Και εν πάση περιπτώσει, σκέφτομαι το εξής. Ότι πέρα από ότι είναι κάποιοι κακόεχοι όροι, οι οποίοι δεν δίνουν ακριβώς και το νόημα αυτών που υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύουν, δηλαδή δεν μπορεί να συνεννοηθεί ο κόσμος με αυτούς τους όρους, δηλαδή δεν εκπληρώνουν και το επικοινωνιακό κομμάτι της χρήσης τους, πέραν το ότι θα μπορούσαν άνετα να αντικατασταθούν από ελληνικούς όρους, είναι και ότι οι Έλληνες είμαστε λαός της αμφισβήτησης, της ελευθερίας. Εδώ γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια από την Επανάστασή μας. Σε αυτό το σημείο, γιατί δεν αμφισβητούμε, γιατί δεν λέμε όχι, δεν θα διαχτούμε την γλώσσα της εξουσίας, μια γλώσσα που επιβάλλεται, μια ορολογία που επιβάλλεται από τους τεχνικούς της εξουσίας και την δεχόμαστε παθητικά. Εδώ γιατί δεν ορθώνουμε ανάστημα και να αντιμετωπίσουμε με την αξιοπρέπειά μας, με τον πολιτισμό μας, με την ταυτότητά μας, με αυτό το σπουδαίο όργανο του οποίου είμαστε οι άμεσοι κληρονόμοι, δηλαδή της ελληνικής γλώσσας. Ακριβώς. Και είναι κρίμα πραγματικά. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Κοιτάξτε, τα γκρίκλι συντήθηκαν. Δηλαδή η χρήση λατινικών χαρακτήρων στα μηνύματα που πλέον ανταλλάσσονται δισεκατομμύρια έτσι στη διάρκεια του χρόνου, της ημέρας μας, ανταλλάσσουμε συνεχώς μηνύματα γραπτά. Ιτήθηκαν τα γκρίκλις. Πλέον μόνο είναι δείγμα, αν θέλετε, αγραμματοσύνης να χρησιμοποιήσει πια κανείς τα γκρίκλις. Αυτό έχω καταλήξει. Βλέπω και τους μαθητές μου, γιατί είμαι μάχημος εκπαιδευτικός εδώ και δεκαετίες, ότι πλέον δεν χρησιμοποιούν. Μόνο στην αρχή κάποιοι, από ανασφάλεια, χρησιμοποιούσαν τα γκρίκλις. Σήμερα τα γκρίκλις έχουν ιτηθεί. Να είναι λοιπόν και ένα
Έτσι νομίζω ελπιδοφόρο. Θετικό μήνυμα. Στοιχείο. Γιατί κάποιος ξένος να μπει στη διαδικασία να μάθει ελληνικά? Είχαμε σήμερα και ένα σχετικό βίντεο το οποίο δημοσιοποίησε και η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, ναι. Τα ελληνικά δεν είναι γλώσσα πρώτης ζήτησης στον κόσμο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε. Σίγουρα έχει να κερδίσει πάρα πολλά πράγματα κάποιος μαθαίνοντας ελληνικά, και πρέπει να σας πω ότι όσοι μιλούν, όσοι είναι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής γλώσσας και έχουν βέβαια και ένα επίπεδο σπουδών, είναι περιζήτητοι στις ανθρωπιστικές σπουδές στο εξωτερικό. Μια προσωπική πρόσφατη ιστορία διδάκτορας της φιλοσοφίας βρίσκεται στη Γερμανία και είναι παντού περιζήτητος, διότι είναι ο μόνος που μπορεί να τους διαβάσει και μεταφράσει αρχαίους συγγραφείς οι οποίοι επηρέασαν το δυτικό πνεύμα και έτσι κατανοούν καλύτερα τον δικό τους πολιτισμό. Δεν είναι ένα μεμονωμένο παράδειγμα αυτό. Είναι πραγματικά περιζήτητοι πλέον, δεν βρίσκουν καλές μεταφράσεις των αρχαίων ελληνικών ή άλλων κειμένων, και έτσι τα ελληνικά έχουν αυτή την ζήτηση. Βέβαια είμαστε και σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και τα ελληνικά θα είναι εξίσου στις συναλλαγές. Μπορούν να χρησιμοποιούνται είτε με την Κίνα είτε με άλλους εμπορικούς εταίρους, τους Ρώσους για παράδειγμα. Βέβαια, κύριε Χατζανασασίου, θα έλεγα ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια σκυτάλη που έχουμε παραλάβει από τους παλαιότερους. Ωστόσο, είμαστε άξιοι να την δώσουμε στην επόμενη γενιά? Θα τα καταφέρουμε? Εγώ είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα έρχεται από τόσο μακριά που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένας δρομέας μεγάλων αποστάσεων που θα συνεχίζει, όπως η κυρία Αναστασία νωρίτερα στην εκπομπή σας, να δαμάζει τα κύματα. Βέβαια. Κύριε Χατζανασασίου, είναι χαρά και τιμή κάθε φορά που επικοινωνούμε και ερχόμαστε σε επαφή. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ για ακόμα μία φορά για το σχόλιο σας. Και εγώ και συγχαρητήρια για την ευαισθησία και το έργο σας γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.